Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η Εκκλησία μας έχει την χαρά να επιτελεί κάποιες θαυμάσιες ακολουθίες των χαιρετισμών και να μας υπενθυμίζει την ιστορία μας, την εθνική και την χριστιανική, να αναπολούμε τις πολιορκίες της πόλεως και την σωτηρία την οποία επί χίλιες πολιορκίες τη σωτηρία λέγω επέτυχε η Κωνσταντινούπολης, το κέντρο αυτό του ελληνισμού και της ορθοδοξίας μας, επέτυχε την σωτηρία από χίλιες πολιορκίες χάριν στην δύναμη του ελληνικού πνεύματος, την δύναμη των μαχητών των Ορθοδόξων και φυσικά προπαντός χάριν στην Θεία Βοήθεια της Παναγίας, προς χάριν της οποίας καθιερώθηκε η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Στον όρθρο του Σαββάτου, εκάστου Σαββάτου τις εβδομάδες αυτές, στον όρθρο αυτόν, γίνεται συνήθως η ακολουθία των χαιρετισμών, η οποία στα μοναστήρια που ακολουθούν την τυπική τάξη την παλαιά δεν γίνεται το βράδυ της Παρασκευής, αλλά ξημερώνοντας το Σάββατο. Ο όρθρος λοιπόν μαζί με τον ακάθιστο ύμνο που έχει χωριστεί σε τέσσερες τάσεις, σε τέσσερα μέρη, και η τελευταία εβδομάδα, η Πέμπτη, είναι η ακολουθία με όλο τον ακάθιστο από το Α μέχρι και το Ω. Από το Άγγελος Πρωτοστάτης μέχρι ο Πανίμνητε Μήτερ. Οι χαιρετισμοί λοιπόν, γνωστοί σε κάθε χριστιανό, η πιο αγαπητή ακολουθία είναι αυτή που συγκεντρώνει όλα τα πλήθη των χριστιανών στις ενορίες. Οι ενορίες μέσα στις πολιτείες κάμουν τις ακολουθίες αυτές των χαιρετισμών την Παρασκευή το Εσπέρες, περί την εβδόμη Εσπερινήν αρχίζει η ακολουθία αυτή μαζί με απόδειπνον. Όλοι μας έχουμε ακούσει την ομορφιά του κανόνος «Ανοίξω το στόμα μου», το οποίο έρχεται σαν ασματικό μέλος να πλαισιώσει την απαγγελία των εκατοντάδων «Χαίρε και χαίρε και χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτή η ακολουθία των χαιρετισμών ήταν επί ολόκληρης της τουρκοκρατίας 400 χρόνια, ότι ήταν ο πεάνας της ελευθερίας, γιατί περίμεναν πάλι με χρόνια με καιρούς. Η Παναγία, η κυραδέσποινα που δάκρυσε την ημέρα της πτώσεως, της αλώσεως, της πόλεως, ότι θα έδιδε με την καταχάριν μεσητεία της, θα έδιδε αυτή την χαρά, την αναστάσιμη της αποτινάξιος του τουρκικού ζυγού. 400 χρόνια λοιπόν η Παναγία μας υμνολογείται και είναι σαν εθνικός ύμνος του γένους η ακολουθία των χαιρετισμών. Είναι γνωστά τα ιστορικά. Της πρώτης φοράς που εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος είναι το 626 μετά Χριστόν, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ηράκλειος. Τότε όταν αυτός εξεστράτευσε εναντίον των Περσών, οι οποίοι είχαν αρπάξει τον Τίμιο Σταυρό, το μεγαλύτερο μέρος του Τιμίου Σταυρού από τα Ιεροσόλυμα, και είχαν έτσι βρήσει
την Ορθοδοξία με αυτή την σύλληση, αυτή την λαιλασία, έσπευσε ο Ηράκλειος να τιμωρήσει τους υβριστές και βρήκαν ευκαιρία να είναι ανυπεράσπιστοι από ικανά στρατεύματα η πόλης. Οπότε σε κάποια συμφωνία ήρθαν οι Πέρσες με τους Αβάρους και τους Λάβους και πολιόρκησαν την πόλη από την Χαλκιδόνα απέναντι της πόλεως οι Πέρσες, από την Ξηρά οι Σλάβοι και ένα μέρος των Αβάρων, και με πλοιάρια και μονόξυλα πολλά οι Άβαροι έσφιξαν κυριολεκτικά την πόλη σε ένα κλειό ασφιχτικό που δεν ήταν εύκολο να υπάρξει σωτηρία με μόνη την ανθρώπινη δυνατότητα. Η πόλη λοιπόν υποφέρει ασφιχτικά από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Μάιος λοιπόν μέχρι τον Αύγουστο η πόλη είναι κλεισμένη στον εαυτόν της και περιμένει κάποια βοήθεια, η οποία βοήθεια δεν ήταν εύκολο να ευρεθεί. Γιατί ο αυτοκράτορας Ηράκλειος ήταν στα βάθη της Μικρασίας καταδιώκων τους Πέρσες, ώστε να αποσπάσει τον Τίμιο Σταυρόν, το Τίμιο Ξύλο, που είναι τόσο θαυματουργό. Αυτοί οι μήνες από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο είναι οι μήνες της τραγωδίας στην Κωνσταντινούπολη. Έρχονται λοιπόν τα πλοία των Αβάρων να καταστήσουν αυτή την πολιορκία τόσο, θα λέγαμε, δύσκολη, ώστε οι κάτοικοι απελπίστησαν. Πίσω είχε αφήσει ο Ηράκλειος τον πρωθυπουργό τον Βόνο, τον συγγενή του τον Σέργιο τον Πατριάρχη, που λέγουν κάποιοι ότι ήταν ο υιός του, και τους άλλους αρχιερείς, τον κλήρο και τους πιστούς, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να κρατήσουν την πόλη σε ασφάλεια, να μην αλωθεί, γιατί θα ήταν το χειρότερο όλων να πέσει η πόλη περίπου 9 αιώνες πριν το 1453. Τι ήταν εκείνο το οποίο χάρισε την δύναμη στους Έλληνες, τους ελαχίστους, τους μαχητές, στις λίγες δυνάμεις της φρουράς και στις 12.000 που επρόλαβε να στείλει πίσω ο Ηράκλειος? Η δύναμη των Αβάρων ήταν πολύ μεγάλη, πάνω από 100.000 ήταν οι Άβαροι μέσα σε πλοιάρια και σε μονόξυλα που έφτασαν κάτω από τα τείχη, έστησαν προχώματα, έβαλαν σκάλες, έκαναν ξύλους πύργους και με αναχώματα να εισβάλλουν μέσα στα τείχη και να σφάξουν τον πληθυσμό της πόλεως, να αρπάξουν τους θησαυρούς και να καταργήσουν πλέον την τόσον προώρα την κυριαρχία των Ελλήνων, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν έγινε όμως αυτή η άλωση όπως την περίμεναν και την είχαν σίγουρη και οι Πέρσες, που έκαναν αντιπερισπασμό σε μια συμμαχία με τους Λάβους και τους Αβάρους. Δεν έπεσε η πόλη, γιατί αμύρθησαν με ηρωισμό και δεν έφτανε ο ηρωισμός. Πού να φτάσουν οι λίγοι υπερασπιστές της πόλεως στις τόσες πολιορκητικές μηχανές και στην τόση δύναμη, την αριθμητική, την ποσότητα των Αβάρων και των άλλων εχθρών πολιορκητών. Μυριάδες μυριάδων οι εχθροί, σαν τα μυρμήγκια έζωσαν τα τείχη και ήσαν έτοιμοι να εισβάλλουν και να φέρουν πλέον το μοιραίο, την άλωση και τον αφωνισμό της πόλεως και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την τραγική στιγμή έρχεται λοιπόν να εμψυχωθεί ο ελληνικός λαός. Οι πολίτες εκείνοι, οι γενναίοι, οι καρτερικοί άνθρωποι, καμιά φορά και οι απελπισμένοι,
Λόγω των γεγονότων έλειψαν τα τρόφιμα, δεν είχαν πώς να πάρουν, να νεφοδιαστούν και είχαν φτάσει 1 Αυγούστου είχαν φτάσει σε κάποιες διαπραγματεύσεις και ήθελαν πλέον να παραδώσουν την πόλη για να μην σφαγούν, επειδή έβλεπαν ότι ήταν σίγουρη η άλωση της πόλεως. Όμως άλλα είχε υπόψη της η Παναγία και ο Κύριος. Έψαλαν λοιπόν και έλεγαν «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Θεοτό και ελέησον». Αυτό τον ύμνο έψαλαν όλοι οι κάτοικοι της πόλεως μαζί με τον Πατριάρχη τον Σέργιο, τον Ανιψιό του Ηρακλείου, μαζί με τον Πισίδη, ο οποίος ήταν, τον Γεώργιο Πισίδη, ήταν ο διάκονος, ο λόγιος αυτός, και με τους άλλους αρχιερείς και ιερείς και τους ψάλτες, τους πολυμελείς χορούς, έψαλαν ύμνους οικετευτικούς προς τον Κύριον και την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Θεοτό και ελέησον. Ποια εικόνα βαστούσε ο Πατριάρχης Σέργιος για να εμψυχώσει τους ελαχίστους αγωνισμένους ήρωες της πόλεως, και ποια εικόνα επεδείκνυε στους εχθρούς, τους πολιορκητές? Θα σας δείξουμε αυτήν την εικόνα. Είναι η Παναγία των Χαιρετισμών. Αυτή λοιπόν η εικόνα, η Παναγία των Χαιρετισμών, φέρνει την εμψύχωση, φέρνει την νίκη, φέρνει την χαρά της σωτηρίας της πόλεως. Όχι φυσικά μόνη της η εικόνα, αλλά η Παναγία δια της εικόνος αυτής. Αυτή η εικόνα είναι αποκυρωμά στίχη, όπως ακριβώς βλέπουμε την εικόνα και στην Αγία Λαύρα στα Καλάβρητα. Εικόνα λοιπόν από κυρωμαστήχη που λέγεται πως είναι του Ευαγγελιστού Λουκά. Η εικόνα των χαιρετισμών λοιπόν είναι αυτή. Σήμερα η ομιλία μας θα είναι επικαίρως, λόγω των χαιρετισμών που άρχισαν ήδη, θα είναι η ομιλία μας για την Παναγία των Χαιρετισμών. Όχι απλώς την εικόνα αυτή, για την οποία εικόνα θα πούμε μερικά ιστορικά που έχουν μεγάλη σημασία. Θα μιλήσουμε και για την ακολουθία, λίγα σχόλια για την ακολουθία των χαιρετισμών. Θα μεταβούμε νοητά με την άλλη εικόνα που θα δείξουμε στην πόλη, στην περιοχή της Βλαχέρνας, για να δούμε εκεί που έκανε το θαύμα της η Παναγία και καταβύθισε τα πλοία των αβάρων και συντρίφθηκαν οι ορδές των εχθρών το 626. Αυτή η εικόνα την οποία σας έδειξα, η Παναγία των Χαιρετισμών, ευρίσκεται στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Είναι εικόνα μυροβλήτησα και θαυματουργή. Και όσοι επισκεπτόμεθα το Άγιον Όρος, δυνάμεθα να προσκυνήσουμε και να ακούσουμε από τους πατέρες τα θαύματα τα οποία έχει κάνει κατ' επανάληψη από τότε που την δόρισε εκεί στο μοναστήρι αυτό ο Αλέξιος ο Τρίτος ο Κομνηνός. Από τότε που βρίσκεται στο όρος, στη Μονή του Αγίου Διονυσίου, έχει κάνει και κάποια άλλα θαύματα, πολλά μάλιστα, εκ των οποίων θα διηγηθούμε κάποια τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Οι άβαροι λοιπόν με τον Χαγάνο, τον αρχηγόν τους, είχαν σίγουρη την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αλλά έκαμαν την συμφωνία οι κάτοικοι της πόλεως απελπισμένοι, διότι έβλεπαν πως δεν υπήρχε τρόπος να διασπαστεί αυτός ο ασφυκτικός κλίος και να λάβουν ενισχύσεις και τροφοδοσία. Για να μην αποθάνουν λοιπόν από την πείνα και να μην σφαγούν από την βεβαίαν νοουμένη βεβαίαν άλωση, ήρθαν σε διαπραγματεύσεις και συμφώνησαν να παραδώσουν την πόλη με κάποιους όρους.
Αλλά ο Αλαζόνας, ο Χαγάνος, ο αρχηγός των Αβάρων, ξεφράστη με κάποια αλαζονία και είπε: «Μη σας γελάσει ο Θεός σας, εγώ αύριο θα είμαι κύριος της πόλεώς σας». Προτού την παραδώσουν την πόλη, δεν δέχτηκε τροποντινά κάποιους συμβιβαστικούς όρους και τους είπε και πάλιν, όπως διαδίδεται από την παράδοση: «Δεν θα δυνηθείτε να σωθείτε αλλιώτικα, εκτός εάν γίνετε ψάρια και κολυμβήσετε μέσα στα νερά και σας χάσουμε, και εκτός και γίνετε πουλιά και πετάξετε στον ουρανό». Κοιτάξτε τον σκληρό, τον Χαγάνο, τον βάρβαρο, τον αβάρον, τον αρχηγό. Ευτυχώς που επέτρεψε, θα λέγαμε, η συγκυρία, και ο Χαγάνος και οι άβαροι εξεφράστησαν με αυτήν την αλαζονία, που τρομοκράτησε μεν, αλλά και εμψύχωσε και επίσμωσε τους υπερασπιστές της πόλεως, και είπαν ότι αφού αυτός υβρίζει τον Θεό μας, εμείς θα στραφούμε στον Κύριον και αυτός θα δώσει την απάντηση. Έκαμαν λοιπόν μία λιτανία, όπως ακριβώς γράφουν τα διάφορα βιβλία, και πρωτοστάτησε ο Πατριάρχης Σέργιος. Η εκκλησία λοιπόν της Βλαχέρνας είχε τον Κύριον Λόγον. Η εκκλησία ήταν παλαιότερη, ήταν έξω από τα τείχη και την πυρπολούσαν εκεί οι άβαροι. Στα τείχη έβλεπαν λοιπόν τον Σέργιον να περιέρχεται, να εμψυχώνει τους αγωνιστές με την εικόνα την οποία δείξαμε, την εικόνα από το κυρωμαστήχη του Ευαγγελιστού, η λεγόμενη του Ευαγγελιστού Λούκα. Άλλοι πήραν, αρχιερείς και ιερείς, εικόνες και λάβαρα, και κάποιοι άλλοι την αισθήτα της Παναγίας μας και το μαφόριον, δηλαδή το παναφόριον της Παναγίας μας, που ήταν μέσα σε μια θήκη, τη λεγόμενη σωρό, στον ναό των Βλαχερνών, όταν είχε μεταφερθεί εκεί από την Παλαιστίνη. Αυτή η λιτανία λοιπόν, με τα λάβαρα, με την αισθήτα της Παναγίας μας, με τις εικόνες και προπαντός με την θαυματουργό εικόνα αυτή, την εικόνα τη λεγόμενη των χαιρετισμών, την δείχνω και πάλι. Με αυτήν την εικόνα λοιπόν των χαιρετισμών, η λιτανία έφερε το αποτέλεσμα. Κάποιοι λέγουν στρατιώτες πως έβλεπαν αστραπές να βγαίνουν από αυτήν την εικόνα και να κατευθύνονται εναντίον των αβάρων, τους οποίους έτρεψαν σε φυγή. Άλλοι λέγουν ότι από το ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, τον οποίο ναό ήθελαν να πυρπολίσουν, και τελικά στις 8 Αυγούστου προσπάθησαν και εν μέρη πυρπόλησαν οι άβαροι, έλεγαν ότι από αυτόν τον ναό έβγαιναν πύρινες βόμβες και βούλιαζαν τα πλοία των αβάρων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέγει η παράδοση ότι πρώτης φυγής, της τροπής της φυγή των αβάρων, άκουγαν ένα βοητό πολύ ισχυρό και έβλεπαν κάποια στήφη στρατιωτών Βυζαντινών να εξέρχονται από τα τείχη και να τους καταδιώκουν. Και έλεγαν μεταξύ τους οι τρομοκρατημένοι τώρα άβαροι: «Μα πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι στρατιώτες?» Αυτή η βοή λοιπόν και αυτή η εμφάνιση στα μάτια των αβάρων ενός πλήθους στρατιωτών Βυζαντινών έφερε την νίκη, και ήταν ακριβώς η νίκη την οποία χάρισε η Παναγία. Πού βρέθηκε λοιπόν, πού ήταν κρυμμένος τόσο στρατός? Κράβγαζαν, φωνασκούσαν και ετρέπονταν σε φυγή οι άβαροι και οι άλλοι βάρβαροι. Συμπληρώνουν λοιπόν τα κείμενα τα παραδοσιακά. Η ιστορική παράδοση ομιλεί και για ένα ανεξήγητο ανεμοστρόβιλο, ο οποίος είχε την πηγή του στην Παναγία των Βλαχερνών και ερχόταν σαν σύφουνας ανεμοστρόφιλος και αναποδογύριζε
τα πλοιάρια των αβάρων και τα μονόξυλα που είχαν φτάσει κάτω από τα τείχη της πόλεως, τα αναποδογύριζε αυτός ο ανεμοστρόφιλος και τα έπνιγε μαζί με τα σώματα των αβάρων των βλασφήμων που απειλούσαν με σφαγή, απειλούσαν με αφανισμό τους ελαχίστους υπερασπιστές που τους δυνάμωσε η χάρις του Θεού, οι προσευχές, τα παρακάλια, οι λιτανίες και το συνεχές Κύριε ελέησον, Θεοτόκε ελέησον. Έγινε λοιπόν αυτό το θαύμα. Ετράπησαν οι σφυγήν και την 8η λοιπόν, αφού ανέτρεψαν τα αναχώματα, τους πύργους που είχαν στήσει, αφού έκαψαν τις σκάλες που είχαν στήσει για να μπουν μέσα στα τείχη και αφού έριξαν φωτιές και στην Παναγία των Βλαχερνών, έφυγαν οι άβαροι και έμειναν εκεί τα τσακισμένα τους πλοιάρια, τα περισσότερα, σχεδόν ολόκληρος ο στόλος τους συνετρίβει, το περισσότερο πλήρωμά τους επνίγει και επέπλεαν την άλλη μέρα το πρωί, επέπλεαν στα νερά εκεί τα κορμιά των νικημένων αβάρων. Ελήθη η πολιορκία, εσώθη η πόλης. Και εψάλλει λοιπόν εκείνη τη νύχτα, για πρώτη φορά εψάλλει η ακολουθία των χαιρετισμών με τον πανηγυρικό αυτό τόνο που ίσως να μην γνωρίσει ποτέ η ιστορία. Πρωταστατεί λοιπόν ο Πατριάρχης ο Σέργιος, έρχονται όλοι οι κάτοικοι της πόλεως, πλημμυρίζει ο ναός των Βλαχερνών και έξω και μέχρι τη θάλασσα και μέσα και έξω από τα τείχη. Είναι λοιπόν η υμνοδία, η δοξολογική, η οποία απευθύνεται στην Παναγία, η οποία χάρισε την νίκη. Ύμνος δοξολογικός των ύψιστων. Είναι αυτό το τροπάριο που εψάλλει ειδικά και επιήθη μάλλον εκείνη τη νύχτα το «Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια». Είναι το γνωστό τροπάριο το οποίο το ψάλλουμε συχνά πυκνά σε στιγμές που θέλουμε να τονώσουμε το εθνικό φρόνημα και το ορθόδοξο, θα λέγαμε, ήθος. Είναι ο ύμνος που απευθύνεται στην Παναγία μας, τον οποίο τον ψάλαμε το 40 όταν κατατροπώναμε τους φασίστες και τους ναζιστές. Είναι ο ύμνος που έψαλαν το 21 οι άγιοι, θα λέγαμε, αγωνιστές, οι ήρωες, οι πατέρες, οι κληρικοί, επίσκοποι, αρχιερείς και πατριάρχοι, ώστε να αναστηθεί το γένος με την εμψύχωση, την θεία ανέπνευση και με την ενίσχυση της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι χαιρετισμοί λοιπόν εψάλλησαν σε τόση μεγαλοπρέπεια εκείνη τη νύχτα που κανείς δεν έκλεισε μάτι, κανείς δεν πήγε στο σπίτι του για να ξαπλώσει στο κρεβάτι του να κοιμηθεί, αλλά όλοι έψαλαν από άκρου εις άκρον της πόλεως τους επινικίους πεάνες, σαν επινίκιο πεάνα το τυπερμάχου στρατηγό τα νικητήρια, και όλοι έψαλαν το χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και καθιερώθηκε επειδή όρθος τάδιν, όπως λέγουν τα κείμενα, και ο Αθανάσιος Κορίνθου του 10ου αιώνος, ο Μητροπολίτης, όρθος τάδιν εψάλλει λοιπόν, δηλαδή δεν κάθισαν. Έχουμε τροπάρια που όταν τα ψάλλουμε καθήμεθα και τα λέμε καθίσματα. Όρθιοι στάθησαν όλοι οι Βυζαντινοί, όλοι οι Έλληνες εκείνη τη νύχτα μέχρι το πρωί και έψαλαν κατ' επανάληψη τους χαιρετισμούς. Γι' αυτό ονομάστηκε αυτή η ακολουθία αλλά και αυτή η ημέρα ακάθιστος ακολουθία και ακάθιστος ημέρα, όπως αναφέρει του 10ου αιώνα ο Αθανάσιος ο Κορίνθου. Πολλά έχουν γραφτεί για την ακολουθία αυτή, την ακάθιστον και για την ακάθιστον ημέρα. Σήμερα έχουμε χωρίσει σε 4 στάσεις, σε 4 μέρη,
που περιλαμβάνουν το 1 έκτον 4, 6, 24, 6 λοιπόν μέρη, 6 οίκους περιλαμβάνουν οι χαιρετισμοί που θα ακούσουμε να απαγγέλλονται στις εκκλησίες μας, και αρχίζουν με την πρώτη στάση, το άγγελος πρωτοστάτης, είναι η πρώτη στάση που φτάνει. Άγγελος λοιπόν πρωτοστάτης μέχρι το ζήτα ζάλιν ένωθεν έχων. Αυτήν την ακολουθία την ακούσαμε την Παρασκευή, το εσπέρες, άλφα μέχρι ζήτα είναι η πρώτη στάση. Άγγελος πρωτοστάτης μέχρι ζάλιν ένωθεν έχων. Αυτή την απαγγελία την κάνει ο ιερεύς ή όταν προεξάρχει ο Μητροπολίτης ή ο Επίσκοπος. Η δεύτερη στάση είναι από το ήτα μέχρι το μη. Θα πείτε γιατί λέμε τα γράμματα αυτά. Έχει αυτή η ακολουθία των χαιρετισμών, έχει 24 τροπάρια κατά αλφαβητική ακροστοιχίδα, από το α, το β, το γ, δ μέχρι και το ωμέγα. Άγγελος πρωτοστάτης και καταλήγει ο πανίμνητε μήτερ, στο ωμέγα δηλαδή. Οπότε α μέχρι ζ έχουμε την πρώτη στάση, την οποία ακούσαμε προχτές την ακούσαμε χτες την Παρασκευή το εσπέρες. Η β στάση είναι η ζ μέχρι μη, και η γ είναι ν μέχρι σ, η δε τετάρτη είναι ταφ μέχρι ωμέγα. Αλφαβητική λοιπόν ακροστοιχίδα. Δεν θα πούμε πολλά για την ποιότητα αυτού του ύμνου, για τα ποιητικά του στολίδια, γιατί κυρίως θα αναφερθούμε στην εικόνα των χαιρετισμών, στην Παναγία των χαιρετισμών. Αλλά είναι καιρός να δείξουμε την τοποθεσία εκείνη στην οποία έγινε αυτό το θαύμα της Παναγίας, ώστε να έχουμε την υμνοδία της ακατάπαυστη όλη τη νύχτα, για να ονομαστεί αυτή η ακολουθία των χαιρετισμών, αυτό το κοντάκιον ή ο ύμνος που έγραψε, λέγουν οι πιο πολλοί, ο Ρωμανός ο Μέλωδος. Αυτή λοιπόν η τοποθεσία είναι η Παναγία των Βλαχερνών, όπως βλέπουμε εδώ στο βιβλίο, ένας τόμος θαυμάσιος στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ σε δύο πλάνα, είναι η Παναγία λοιπόν των Βλαχερνών. Στο επάνω και στο κάτω πλάνο λοιπόν παρατηρούμε ότι ό,τι έχει μείνει από το χώρο εκείνο της Βλαχέρνας, κάποια κτίρια ελάχιστα και το αγίασμα, όπου ακριβώς ήταν η εικόνα ολόσωμη η μαρμάρινη της Παναγίας μας. Να δούμε μια άλλη εικόνα. Το εσωτερικό λοιπόν αυτής της εκκλησίας της Παναγίας των Βλαχερνών, το εσωτερικό, και εκεί βλέπουμε σε ένα σημείο το αγίασμα της Παναγίας, και υπάρχει μια ταμπέλα με την επιγραφή «Τυπερμάχο στρατηγότα νικητήρια». Δηλαδή είναι εκείνο το μέρος του κοντακίου ή του ύμνου που ποιήθη τη νύχτα εκείνη, ίσως από τον Πατριάρχη Σέργιο ή από τον Γεώργιο Πισίδη, τον Διακονότο των Λόγιων. Εκείνη τη νύχτα δεν ήταν δυνατόν να γίνει ένα τόσο σοφό, αριστουργηματικό, με τόσα θα λέγαμε καλολογικά, αριστουργηματικά στοιχεία, δεν ήταν δυνατόν να γίνει εκείνη τη νύχτα και μόνον. Τι θα έκαμαν, να ψάλουν τον ύμνον και να τον φτιάξουν την ίδια νύχτα? Σε πόσες στιγμές, σε πόσες ώρες δεν έφταναν μέρες, ίσως και μήνες, για να ποιηθεί αυτό το αριστούργημα που λέγουμε ότι είναι, κύριε, μάλλον βάσει κάποιων τεκμηρίων του Ρωμανού του Μέλωδου. Βέβαια δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Αυτή λοιπόν η αριστουργηματική μορφή του ύμνου ή κοντακίου δεν
μπορεί να έγινε μέσα σε μια νύχτα, δηλαδή την 7η με 8η Αυγούστου το 626. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι είχαν όρεξη Βυζαντίνοι από τον Μάιο που άρχισε η πολιορκία, μέσα στο Μάιο, Ιούνιο και τον αρχές του Αυγούστου, μέσα σε δυόμιση περίπου μήνες να φτιάξουν, να γράψουν αυτό το κοντάκι, γιατί είχαν το νου τους να προστατεύουν τα τείχη και να αποκρούν τους επιδρομείς. Επομένως είναι σίγουρο ότι είναι έργο προγενέστερων, ήταν έτοιμο και εκείνο το οποίο έφτιαξαν τη νύχτα εκείνη είναι μόνο το κουκούλιον λεγόμενο, το αρχικό τροπάριον, τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, το οποίο αντικατηθιστά το άλλο κουκούλιον, δηλαδή το αρχικό τροπάριον, το οποίο υπήρχε στον ύμνο του Ρωμανού, ύμνο του Ρωμανού, το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρρογάμου. Αυτό το κουκούλιο το ακούμε ιδιαίτερα στην πέμπτη εβδομάδα των νηστιών, την Παρασκευή. Το βράδυ που έχουμε όλο τον ακάθιστο ύμνο, όλη την ακάθιστο ακολουθία και ψάλεται μεγαλόπρεπα και αυτός ο ύμνος. Μαζί φυσικά και με το τι υπερμάχο που το ακούμε αργοσύντομο ή σύντομο προ μίας εκάστης στάσεως. Αυτός λοιπόν ο θαυμάσιος ύμνος σχετίζεται με την Βλαχέρνα, με την εικόνα την οποία και πάλι την επιδεικνύω, τη θαυματουργία αυτή η εικόνα από κυρωμαστίχη της Παναγίας μας. Αυτή η εικόνα είπαμε είχε μια ολόκληρη ιστορία. Βέβαια, εκεί στην Βλαχέρνα τύχανε μεγάλων τιμών, προσκυνηματικών θα λέγαμε εκδρομών, ώστε να ασπαστούν την εικόνα που χάρισε, δι' αυτής η Παναγία χάρισε την νίκη. Δεν είναι εικόνα μόνη της θαυματουργία, αλλά με την χάρη της Παναγίας. Βέβαια, θα πείτε, έχουμε και εμείς καμία απόδειξη για αυτήν την εικόνα πως κάνει θαύματα. Θα πούμε στη συνέχεια, γιατί πρέπει να μην λησμονάμε αυτά τα θαυμάσια τα οποία έχει η Ορθοδοξία μας. Η Ορθοδοξία δεν είναι λόγια, δεν είναι αναπόλυσης γεγονότων. Η Ορθοδοξία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, κάτι το περασμένο, κάτι που έχει απλώς αξία ιστορική. Η Ορθοδοξία είναι ένα, θα λέγαμε, διαχρονικό γεγονός, το οποίο το ζωντανεύει η παρουσία του Ιησού Χριστού, της Παναγίας, με τα καθημερινά θαύματα. Πού είναι η εικόνα λοιπόν της Παναγίας των χαιρετισμών? Είναι στη Μονή Διονυσίου, όπως βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο. Εδώ βλέπουμε μία άποψη της Μονής του Διονυσίου, που είναι στην νότια πλευρά του Αγίου Όρους. Εδώ είναι η εικόνα. Μια άποψη λοιπόν από την νότιο-δυτική πλευρά, όπως φαίνεται από την παραλία. Κάτω βλέπουμε τον Άρσανα και επάνω βλέπουμε τα κελιά του μοναστηρίου, τα οποία εξέχουν και στέκονται, θα λέγαμε, τα μπαλκόνια τους στο κενό. Φαίνεται και λίγο ο πύργος. Δεν φαίνεται το καθολικό που είναι περικλεισμένο από τα κελιά και τους άλλους χώρους, τραπεζαρία με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες. Να δούμε μια άλλη εικόνα που μας δείχνει άποψη της Μονής Διονυσίου. Της Μονής Διονυσίου λοιπόν. Είναι θαυμάσιον το Άγιον Όρος. Ήδου λοιπόν η εικόνα της Μονής, η πανοραμική άποψη της Μονής Διονυσίου, όπως φαίνεται από ελικόπτερο. Εδώ βλέπουμε τον πύργο, βλέπουμε τα κελιά γύρω γύρω που είναι στεγασμένα με πλάκες, γι' αυτό είναι και έχουν άσπρη περίπου όψη προς τον γκρίζο, και στο μέσον βλέπουμε λίγο μόλις φαίνεται το καθολικό με τους τρούλους του. Στο καθολικό αυτό λοιπόν της Μονής Διονυσίου υπάρχει ένα παρεκκλήσιο αριστερά όπως μπαίνουμε στη λιτή. Στο παρεκκλήσιο αυτό που φαίνεται και ο τρουλίσκος του όπως βλέπετε εξ αριστερών,
Στο παρικρίσιο αυτό του ακαθίστου, του λεγόμενου, με λεγόμενο ακαθίστου, εκεί είναι μόνιμα αυτή η εικόνα των χαιρετισμών, η εικόνα της μεγάλης νίκης του 626. Η εικόνα αυτή λοιπόν έχει μεγάλη ιστορία και να αναφέρω λίγο μόνον δύο θαύματα τα οποία περιγράφουν και οι Άγιοι Πατέρες όταν επισκεφθούμε το μοναστήρι της Μονής Διονυσίου. Δεν θα δούμε μόνο το δεξί χέρι του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο βάπτισε τον Ιησού Χριστόν, θα δούμε και πολλά άλλα κοιμήλια, πολλά άλλα ιεραλείψανα και μάλιστα την θαυματουργή μυροβλήτησα εικόνα της Παναγίας των Χαιρετισμών. Επαναλαμβάνω, από κυρωμαστήχη που δόρισε ο Κομνηνός Αλέξιος Τρίτος στον Όσιο Διονύσιο τον κτήτορα της Μονής του Διονυσίου και φέρει επιγραφή αυτή η εικόνα των χαιρετισμών, όπισθε αυτή η εικόνη θαυματουργός έστιν την οποία ανεβάσταξε Σέργιος ο Πατριάρχης περιερχόμενος τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, εδίωξε τους πολεμίους και την οποία ο αυτοκράτορα Αλέξιος ιδιοχείρος εδόρισε το Αγίο Διονυσίο. Αυτή η ταυτότητα λοιπόν της εικόνας δίδει και την αξία της εικόνας. Αλλά θα πείτε, το καιρό εκείνο μόνο έκανε θαύματα η εικόνα. Ακούστε ένα άλλο θαύμα, πολύ συνοπτικά το αναφέρω, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και λίγο για τον ακάθιστο ύμνο που θα ακούμε κάθε εβδομάδα την Παρασκευή το βράδυ, και καλό είναι όλοι οι χριστιανοί να ψάλουμε στην Αϊπάρθενον, γιατί η Αϊπάρθενος είναι αυτή που μας έδωκε τον λυτρωτή, τον σωτήρα των Ιησού Χριστών, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τον Ευαγγελισμό και την σάρκωσή του. Δεν είναι μόνον ότι έκανε το θαύμα που κατακεράφνωσε τους αβάρους και τους αναποδογύρισε τα πλοία και σήκωσε ανεμοστρόβιλο τότε το 626, αλλά είναι και το 1592 όταν ο Αλγερινός πειρατής Ιφ Αρταβάν Αλφα ξεκίνησε από την ίσο Σκύρο και ήλθε με πολλούς δικούς του πάνω από 200 πειρατές, πολιόρκησε την Μονή Διονυσίου και ήταν έτοιμος να ανεβεί από τα τείχη, ήταν πολυπληθείς αυτοί λίγοι οι μοναχοί και με ντουφέκια και με απειλητικές, θα λέγαμε, μάχερες αυτοί και άλλα όπλα, απειλούσαν να σφάξουν τους μοναχούς, να κάψουν την Μονή, και αναγκάστηκε λοιπόν η Μονή να έρθει σε διαπραγματεύσεις και να τάξει στον Αρταβάν. Φώναξε ένας βροντόφωνος μοναχός και είπε, «Ας σας κανονίσουμε φιλικά να μην χυθεί αίμα, να σας δώσουμε 50.000 φλωρία, λάδι και κρασί, αυτά ήθελαν οι πειρατές, θα μας αφήσετε ήσυχους να φύγετε». Ναι, είπαν οι πειρατές με τον Αρταβάν Αλφα, τον αρχηγόν τους. Άνοιξαν λοιπόν οι καλόγεροι την πύλη και είπαν να εισέλθει μόνον ο αρχηγός σας με 10 μόνον πειρατές, γιατί φοβούνταν μήπως τους αναγκάσουν να δώσουν και πολύ άλλα περισσότερα την μαλφία αντικείμενα και πολύ περισσότερα χρήματα, μήπως παρασπονδύσουν. Οπότε είπε ο Αρταβάν ο Αλφα, ο πειρατής, ο Αλγερινός, θα μας δώσετε, μετρήστε λοιπόν τις 50.000 φλουριά. Τα μέτρησαν, δώστε μας το κρασί, δώστε μας και το λάδι. Τώρα λέει θα μας δώσετε και ένα πολύτιμο αντικείμενο από τη Μονή. Τι, δεν πήγε το μυαλό στον ηγούμενο και στους μοναχούς ότι θα ζητούσαν αυτή την εικόνα από κυρωμαστήχη που κάπως είχε αρχίσει να ξεθοριάσει και να μην φαίνονται τα πλήρη χαρακτηριστικά της Παναγίας. Ήξεραν ότι αυτοί οι πειρατές, ο Μαμεθανίος επιτοπλίστων, δεν έδιναν καμιά αξία και σημασία στις εικόνες. Και βλέπουν με εκπλήξιος να ακατευθύνονται αυτοί οι πειρατές με τον αρχηγό τους, τον Αρταβάν τον Αλφα, με κάποιον πειρατή που ήξερε από προσκυνητής που είχε περάσει από τη Μονή, που ήταν αυτή η εικόνα των χαιρετισμών που άκουγαν ότι έκανε θαύματα, όπως ήταν μυροβλήτησαν, και ήξεραν ότι θα την πολλούσαν λοιπόν με πάρα πολλά χρήματα.
την πουλούσαν και θα έπαιρναν πολλά χρήματα. Οδήγησε λοιπόν ο πειρατής τον Αρταβάν Αλφά σε αυτό το παρεκκλήσιο και είπαν θα πάρουμε αυτήν την εικόνα. Και ο οικουμενός είπε, οι εικόνες δεν έχουν καμία αξία για εσάς παρά μας για τους χριστιανούς μόνο. Και τότε τι είπε ο πειρατής ο Αρταβάν Αλφά, θα την πάρουμε αυτή. Γιατί ξέρουμε πόσα μιλιούνια αξίζει, πόσα χρήματα πολλά αξίζει. Και είπε ο ηγούμενος, δεν θα την πάρετε εκτός και με θάψετε και εμένα κάτω από τα ρήπια της μονής. Και άνοιξαν τα σπαθιά τους, έσαιναν τα σπαθιά να τους φάξουν όλους τους και έδωσαν σύνθημα να εισχωρήσουν και οι άλλοι να εισβάλλουν οι άλλοι πειρατές. Οπότε βρέθηκαν απροόπτου ο ηγούμενος και οι μοναχοί. Και παρά τις επανειλημμένες αντιρρήσεις είδαν ότι δεν ήταν δυνατόν να κρατήσουν την εικόνα και είπε ο ηγούμενος, ο καλόγερος, όταν τους φώναξαν θα πεθάνετε όλοι άμα δεν μας τη δώσετε. Τους είπε λοιπόν ο ηγούμενος, έτσι που φέρεστε πηγαίνετε αλλά μαζί με την κατάρα μας. Πήραν λοιπόν την εικόνα μαζί και την κατάρα του ηγουμένου οι πειρατές οι Αλγερίνοι, μπήκαν μέσα στο πλοίο τους και έφτασαν προς την Σκύρο. Ακούστε λοιπόν τι έκανε η εικόνα η θαυματουργός της Παναγίας. Πάλι δείχνω την εικόνα αυτή και φυσικά αν είχαμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφάνειες θα δείχναμε πολύ περισσότερη ζωντανή την εικόνα, γιατί αυτό εδώ είναι χαρτί τυπωμένο που δεν αποδίδει την ανάγλυφη ζωντανή εικόνα και όλο το διακοσμό της που την στολίζει. Αν βρούμε τρόπο να δείχνουμε τις διαφάνειες θα δείξω και όλο το Άγιον Όρος και φυσικά όλες τις θαυματουργές εικόνες του Αγίου Όρους μαζί με τα θαυμάσια αλλά τη μαλφή αντικείμενα σκεύη που φυλάσσονται μέσα στα μοναστήρια αυτά. Τι έγινε λοιπόν με αυτήν την εικόνα? Την έκλεισε μέσα σε πανιά με επιμέλεια ο Αρταβάν Αλφά, ο πειρατής ο Αλγερίνος, και είπε ότι θα την πουλήσουμε και θα πιάσουμε πολλά λεφτά με την εικόνα αυτή. Την έκλεισε σε ένα ξύλινο κυβότιο και περίμενε να ταξιδεύσουν σε κάποια ίσως λιμάνια ξένα, όπως λέμε, για τους ξενιτεμένους, που μας μετέφεραν και όλους τους θησαυρούς της πατρίδας μας. Έκλεψαν, λαϊλάτισαν όλες οι ορδές των βαρβάρων, των εχθρών και των φίλων δήθεν των αρχαιοκαπήλων και πάλι έμειναν θησαυροί αμύθιτοι στο Άγιον Όρος. Γέμισαν τα μουσεία της Δύσεως, αλλά άλλη φορά περί αυτών των λαϊλασιών και των αρχαιοκαπηλιών. Έμειναν όμως με τα όνειρα οι πειρατές και ο Αρταβάν ο Αλφά αυτός. Έμειναν μόνο με τα όνειρα. Δεν πούλησαν την εικόνα. Κοιτάξτε η εικόνα τι θαύμα έκανε. Βλέπει ένα όραμα λοιπόν ο Αρταβάν Αλφά την Παναγία να του λέγει απειλητικά, γιατί πονηρέ με πήρες? Πήγαινε με πίσω εκεί που ήμουνα ήσυχη και ειρηνική. Ξύπνησε λοιπόν ο Αρταβάν Αλφά έντρομος και αμέσως είδε να ξεσπά μια τρικυμία άνευ προηγουμένου, η οποία κλειδώνησε το πλοίο τους και κινδύνευαν να καταποντιστούν. Στον αναπάντηχο κίνδυνο λοιπόν θυμήθηκε ο Αρταβάν Αλφά, αυτός ο πειρατής ο Αργερινός, θυμήθηκε την εικόνα της Παναγίας όπως του φάνηκε και στο όραμά του. Πήγε εκεί στο ξύλινο κυβότιο που την είχε κλείσει με ασφάλεια για να την πωλήσει σε καιρόν έφετον και είδε ότι η εικόνα είχε σπάσει το ξύλινο κυβότιο, είχε ανοίξει και τα υφάσματα με την οποία την είχαν περιτυλίξει και είχε πλημμυρίσει τον χώρο με μύρο, μοσχοβολούσε το ξύλο τα υφάσματα, μυροβλήτησα η εικόνα αυτή η θαυματουργός, η Παναγία των Χαιρετισμών, μία από τις θαυμάσιες θαυματουργές εικόνες, η παλαιότερη εικόνα του Αγίου Όρους. Πήρε λοιπόν την εικόνα αυτή και τι είπε? Μόλις την πήρε στα χέρια του σταμάτησε η τρικυμία. Κατάλαβε λοιπόν τι σήμαινε αυτό το θαύμα. Έρχεται λοιπόν στους δικούς του πειρατές και λέγει, να ξαναγυρίσουμε πίσω αυτήν την εικόνα της Παναγιάς,
γιατί θα μας πνίξει η Παναγιά και ο Θεός των χριστιανών. Έπειτα λοιπόν από αρκετές ώρες ταξίδι ξαναγύρισαν στη Μονή Διονυσίου κάτω στον Αρσανά, δηλαδή στο λιμπανάκι της Μονής, είναι στην νότια πλευρά το μοναστήρι αυτό του Αγίου Διονυσίου, και έστειλαν επάνω μια αντιπροσωπεία να καλέσουν να κατεβεί κάτω ο ηγούμενος και μοναχοί να παραλάβουν την εικόνα. Και πράγματι είπαν στον ηγούμενο: «Άνθρωπε του Θεού, ξέρω ότι κάναμε κακό. Ο αρχηγός μου σε περιμένει πρωτού κατεβεί κάτω να κατέβεις να πάρεις την εικόνα και να μας απαλλάξεις από την κατάρα που μας δόκατε». Κατέβηκε λοιπόν ο ηγούμενος με τη συνοδεία του. Ο Αρταβάν έδειξε το κομματιασμένο, το σπασμένο κυβότιο και τα ρούχα που είχαν τυλίξει την εικόνα και το πλημμυρισμένο, θα λέγαμε, ξύλο και το κυρομαστίχι της Παναγίας με μύρο και όλα τα υφάσματα με τα οποία την είχαν τυλίξει. Τι έγινε τότε? Δεν συγκινήθηκαν μόνον οι μοναχοί της Μονής Αγίου Διονυσίου, δεν παρέλαβαν μόνον την εικόνα, αλλά παρέλαβαν μαζί τους και ευάριθμους πειρατές που εγκατέλειψαν τον Αρταβάν Αλφα, τον Αλγερινό πειρατή, και ακολούθησαν τους καλογέρους και τον ηγούμενο και εντάχθηκαν στην μοναστική αδελφότητα, κατηχήθηκαν, βαπτίστηκαν και έγιναν μοναχοί. Και είναι επανειλημμένα τα παραδείγματα αυτά τα οποία έκαμε η Παναγία μας στο περιβόλι της, στο Άγιον Όρος. Μόνον όσοι είναι άγευστοι αυτών των πολυπληθεστάτων θαυμάτων μπορούν να αμφισβητούν για αυτά τα οποία λέγομεν που είναι ιστορικά γεγονότα. Το 1592 έγινε λοιπόν αυτό το θαύμα, και ειδού γιατί επέτρεψε η Παναγία να συλληθεί η εικόνα της, να μεταφερθεί στην Σκύρο και να επανακάμψει με δοξολογία, με, θα λέγαμε, αφιέρωση ευαρύθμων πειρατών οι οποίοι αρνήθηκαν τα εγκόσμια και τις πειρατείες, γιατί έμαθαν έτσι να γίνουν ληστές, να ληστεύσουν τον ουρανό και να παραμείνουν μέσα στο περιβόλι, στο κάστρο της Ορθοδοξίας της Παναγίας μας, αυτό τον κήπο που ευωδιάζει η προσευχή, η άσκηση, η συνιστία των πατέρων, ο αεξαγιασμός που μοσκοβολάει το χώμα, όχι μόνο από τις μυρτιές και τα πλούσια αυτά, θα λέγαμε, χόρτα και τα λιβάδια του Αγίου Όρους, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι βοτανικός παράδεισος ο Άθωνας, το Άγιον Όρος, αλλά εκεί ευωδιάζει προπαντός το άρωμα των Αγίων Λειψάνων, των Αγίων Πατέρων, των Μαρτύρων και Ομολογητών. Αλλά μια και τελειώνει η ώρα, ας αναφερθούμε και σε ένα άλλο θαύμα που το έζησε ένας δάσκαλος σοφός, ο Ευγένιος Βούλγαρης, που δίδασκε εκεί στην Αθωνιάδα σχολή. Στην Αθωνιάδα λοιπόν σχολή, ένα σοφός λόγιος τότε, ο Ευγένιος Βούλγαρης, γνωστός στους πάντες, το 1753 αυτός ο σοφός διδάσκαλος της Αθωνιάδος σχολής έπαθε μια αρρώστια ξαφνικά, ένα βαρύτατο έλκος, ένα φούσκωμα στο στομάχι και κινδύνευε να πεθάνει. Λοιπόν, πόνη σφοδρότατη, και παρακάλεσε και τον μετέφεραν στη Μονή από τις Καριές, στη Μονή Διονυσίου. Εκεί λοιπόν τον πήγαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας των Χαιρετισμών και παρεκάλεσε να κάμουν μια παράκληση μπροστά στην εικόνα αυτή. Ήταν στο κρεβάτι αμετακίνητος ο Ευγένιος ο Βούλγαρης, αυτός ο σοφός διδάσκαλος. Εκεί λοιπόν, όταν έγινε η παράκληση, μέσα σε οξύτατους πόνους ηκέτευσε και προσωπικά ο ίδιος ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο δάσκαλος αυτός του γένους μας, την Παναγία, και τότε ξαφνικά αισθάνθηκε αυτό το φοβερό, τον βουβώνα αυτόν, το έλκος, το εξόγκωμα και τους πόνους να πάβουν, να καταπάβουν αυτομάτως από μια στιγμή και έπειτα της ακολουθίας της παρακλήσεως στην Παναγία μας. Ο σοφός λοιπόν, κατασυγκινημένος, όπως διηγούνται τα κείμενα, τα παραδοσιακά,
πήρε μια πένα, θεραπευμένος, περπατούσε, γεμάτος ζωή και γεμάτος δράση και όρεξη για διδασκαλία και πάλι, και έγραψε τους εξής ιαμβικούς στίχους. Ζωής δότην φέρουσα σύς υπαγκάλης, ζωής φέροντα θάνατον μη πεμάλης. Το ερμηνεύω. Ζωής δότην φέρουσα σύς υπαγκάλης, εσύ Παναγία που φέρεις υπό την σύνα αγκάλην τον δότην της ζωής, αυτόν τον ζωδότην Χριστόν που τον κατάς στην αγκάλη σου, ζωής εμέ, ζωής με μικρογιότητα του ζώζω, δίδει ζωή σε μένα, φέροντα θάνατον υπομάλης. Που φέρω τον θάνατο κάτω από τη μασχάλη, που ήμουν έτοιμος να πεθάνω, λέει, με ζωώνεις, μου χαρίσεις την ζωή. Είναι άπειρα τα θαύματα της Παναγίας μας, αλλά, να πούμε τώρα, μια και ήδη συμπληρώνεται η ώρα, δύο λόγια και για την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι πραγματικά ένα έπος, ένα αφηγηματικό, διδακτικό έπος που καταλήγει και σε δογματική διδασκαλία που μας παρουσιάζει το δόγμα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Ομολογούμε, λέει, την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων δια των Θεών Λόγων σαρκωθήνε και ανθρωποίησε και εξ αυτής της συλλήψεως ενώσε εαυτό των εξ αυτής ληφθέντα ναών. Λοιπόν, είναι Θεοτόκος η Παναγία μας, σύμφωνα με την Οικουμενική Τρίτη Σύνοδο, 431 στην Έφεσον, στον ναό της, της Αγίας Μαρίας, που έγινε, και σύμφωνα με όλη την παράδοση πλέον τη δογματική και την θεολογία της Εκκλησίας μας. Αυτός ο ύμνος, λοιπόν, από το Α μέχρι το Μ είναι τροποντίνα ένα έπος, μια διήγηση, και συγκεκριμένα το Α με Ζ, όπως ακούσαμε χθες τους χαιρετισμούς της Παρασκευής, είναι ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη δεύτερη στάση βλέπουμε το γεγονός της γεννήσεως, προσκυνήσεως και την υποπαντή. Λοιπόν, είναι το γεγονός της σαρκώσεως με ένα χαρακτήρα επικό αφηγηματικό, και από το νη μέχρι το ωμέγα έχουμε τον δογματικό χαρακτήρα, όπου τροποντινά υμνοδείται το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και μακαρίζεται η αϊπάρθενος η Θεοτόκος, που είναι η μητέρα του ανθρώπου λυτρωτού, η χώρα του αχωρίτου, του λόγου Θεού και λόγου που σαρκώθηκε και πήρε εκ της αϊπαρθένου την ανθρώπινη φύση, όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή από την Παναγία μας. Επομένως, πρέπει να πούμε τώρα, μια και ήδη συμπληρώθηκε η ώρα, δύο λόγια για τους στίχους τους περιτούς, τους μονούς και τους ζυγούς. Οι μονοί ζυγοί είναι αφιερωμένοι στην Παναγία και καταλήγουν στο εφήμιον «χαίρε νύφη ανήφευτε», και είναι πιο μεγάλη, με πιο πολλούς στίχους. Οι δε άρτη, οι ζυγοί στίχοι είναι αφιερωμένοι στον Ιησού Χριστό και στην Αγία Τριάδα, στον Άγιον Θεό, και καταλήγουν στο Αλληλούια. Πραγματικά, αυτός ο ύμνος έρχεται να δώσει σάρκα και οστά, να υμνολογήσει το γεγονός της σαρκώσεως, όπως προαναγγέλλεται στον Λουκά, Λουκάς κεφάλαιον α στίχος 28. Ιδούς λήψη νεκαραστή και τέξη ιών κλπ. Κλπ. Είναι ο χαιρετισμός, λοιπόν, του Αγγέλου, όπως είναι στο Ευαγγέλιο. Το δε Αλληλουία, που σημαίνει δόξα στον ύψιστον Θεόν, είναι εβραϊκή λέξη χαλαλούγια, που σημαίνει δόξα στον Θεό, για σημαίνει γιαχφές, είναι συγκεκριμένος τύπος. Χαλαλού, δόξα στο γιαχφές, τον Θεό, τον Κύριον, όπως ενωνεύεται στα ελληνικά. Και είναι παρμένο αυτό το Αλληλούια από τον δοξολογικό ύμνο στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19, στίχος 1 έως 6. Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ημών, ο Παντοκράτορ, χαίρομεν και εγαλειόμεν, και δώσομεν την δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου, και η γενή αυτού ετοίμασεν εαυτήν, και εδόθη αυτήν, ή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών, των γαρβύσινων τα δικαιώματα των Αγίων εστίν. Συμπλέκεται, λοιπόν, ποια είναι η δομή τροποντινά. Το Αλληλούια συμπλέκεται μαζί με το χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σε άλλη ευκαιρία θα δείξουμε εικόνες από την εικονογράφηση των 24 αυτών οίκων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί τηλεθεατές, ήδη, λοιπόν, μέσα στη 40η θα απολαύσουμε αυτές τις ακολουθίες των χαιρετισμών,
που είναι σε 4 τάσεις και την 5η εβδομάδα θα έχουμε όλο τον ακάθιστο από το Α μέχρι το Ω με τον συνδυασμό των ημιλογικών, τον ύμνο, αυτόν τον κανόνα «Ανοίξω το στόμα μου» που έρχεται να συμπληρώσει και να δώσει μια παναρμόνια, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα της ακολουθίας των χαιρετισμών. Ας απολαύσουμε τους χαιρετισμούς και ας θυμηθούμε την Παναγία των χαιρετισμών, την εικόνα που βρίσκεται τώρα στη Μονή Διονυσίου, και να ευχηθούμε. Όπως ακριβώς η Παναγία μας, την οποία ξαναδείχνω όπως είναι δυνατόν να φανεί, να ευχηθούμε η Παναγία, η οποία με την εικόνα της αυτή έδιωξε τους βαρβάρους που πολιορκούσαν την πόλη, να διώξει τους συγχρόνους βαρβάρους που πολιορκούν αυτή την πατρίδα μας και γενικά τον Ορθόδοξο κόσμο, να διασκορπίσει τα στήφη, θα λέγαμε, των εχθρών που μας απειλούν, των νοητών και των υλικών εχθρών που μας απειλούν, να δώσει μυαλό και φώτιση σε όλους τους ξένους οι οποίοι έρχονται με μύριες μηχανές να μας πολιορκήσουν με την κουλτούρα τους την αντίχριστη, την ηλιστική, και με τόσους τρόπους να μας απειλήσουν και να μας αλώσουν αυτό το κάστρο που λέγεται Ορθοδοξία. Και αφού η Ορθοδοξία μας λοιπόν στο Άγιον Όρος είναι, θα λέγαμε, ως έκφραση η Ακρόπολης μας, να ευχηθούμε το Πατριαρχείο μας να ειρηνεύσει με τις μονές του Αγίου Όρους και να πάυσει να υπάρχει αυτή η διαίρεση, και η Εκκλησία μας εδώ στο Άγιον Όρος να ειρηνεύσει και να ενωθούν οι μονές υπό την σεπτήν καθοδήγηση του Πατριάρχου μας, που τον παρακαλούμε να προσανατολιστεί στην πανενότητα, την πανορθόδοξη, και όχι στις άλλες ενότητες όπως τις εμπνέουν σιωνιστικοί παράγοντες, ώστε μέσα σε πανενότητα, πανορθόδοξη οικουμενική ενότητα, να μπορέσουμε να δώσουμε το μήνυμα της Ορθοδοξίας μας, και έτσι να χαίρεται η Αϊπάρθενος, η οποία είναι η προστάτης του Αγίου Όρους και η προστάτης της Ορθοδοξίας μας, να δώσει και την λύση εδώ των προβλημάτων της πατρίδας μας, ώστε τους εχθρούς μας, τους νοητούς, να τους αντιμετωπίσει η Εκκλησία μας και το έθνος μας, και τους ορατούς εχθρούς να τους αντιμετωπίσουμε με σωστό ειρηνικό τρόπο, και να είμεθα πάντοτε ο φάρος, ο αληθινός της Ορθοδοξίας. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε και χρόνια πολλά. Τρία.